Έχει το βουλίο. Τι να κάνουμε τώρα. Αυτοί οι άνθρωποι σας κυβερνάνε. Πείτε μου τώρα, τι είναι αυτό. Πραγματικά από όλο τους πληρώνετε με τα λεφτά σας. Κάτω το χέρι. Τους πληρώνετε με τα λεφτά σας και αυτοί οι άνθρωποι το μέλλον της Ευρώπης δεν κοιτούν. Ότι έχουν ρημάξει με την Ουκρανία. Ότι τελειώνει η Ευρώπη. Ότι μας έχει ρημάξει η Αμερική. Ότι θα έχουμε να πληρώσουμε το ρεύμα μας, το τηλέφωνό μας, το πετρέλαιό μας, το φυσικό αέριό μας. Να μπορούμε να αναπνεύσουμε. Είναι τι κάνουν αυτοί όμως. Δεν τους νοιάζει αυτούς, φίλε και φίλοι, όπως δεν νοιάζει υπουργούς και πρωθυπουργούς της χώρας και τα κόμματα Ανδρουλάκης, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΙΝΑΛ και Νέα Δημοκρατία. Εδώ ο Ανδρουλάκης βγήκε και είπε ότι δεν φταίω εγώ, λέει. Ακούστε. Δεν φταίω εγώ, λέει, που οι προηγούμενοι από μένα χρέωσαν το κόμμα μου. Και υπάρχουν άνθρωποι που πήγαν κυριακάτικα να ψηφίσουν ΚΙΝΑΛ, εκλογές ΚΙΝΑΛ, λέει, Πασόκ και να αλλάξουν το αφημί. Για να πληρώσουν τα χρέη τους, δηλαδή. Και τι έγινε, να σου πω εγώ. Ο κ. Ανδρουλάκης από 20 ετών είναι κομματικοδίαιτος, δηλαδή το κόμμα τον τάιζε, σύμβουλος, ειδικό γραμματέας, στην νεολαία, μετά προβουλευτής, μοιάζε το κόμμα τον τάιζε. Το κόμμα του Σιμίτη, του Βενιζέλου, του Παπαδρέου που το παρέδωσε σε αυτό. Δηλαδή παίρνει τα καλά του κόμματος, αλλά τα χρέη και τις υποχρεώσεις αφήνει για τους Έλληνες. Ωραία διοίκηση. Όταν αποδέχεσαι λοιπόν σε Πασόκ, παίρνεις τα χρέη του Πασόκ και τα πληρώνεις κύριε. Τα πληρώνεις. Αν δεν μπορείς, δεν παίρνει τα καλά μόνο και συμφέροντα και αναφέρουμε σε όλου γιατί η Νέα Δημοκρατία χρωστάει. Θυμάμαι τι έλεγε ο Μητσοτάκης, θα τα πληρώσουμε όλα. Σκεφτόμαστε να το δούμε το θέμα και νομικά το ζήτημα αυτό των χρημάτων που χρησιμοποιούν τα δύο κόμματα. Θα το δει η νομική ομάδα. Για να μπει ο κάθε καταργάρη στον πάγκο του, κάνει πια. Ο Θεός να ευλογεί την Ελλάδα και τους Έλληνες.